Ξεκινώντας πέρυσι το Μάρτιο με το Reload Greece, δεν είχα ιδέα από επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην Ελλάδα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει η έννοια του startup και όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε icebreaker game post-it γιατί ήρθατε σήμερα εδώ πέρα. Ναι, αφού δεν. Ποιος θα μιλήσει. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, έχετε την επόμενη φορά. Ναι, πρέπει να την κάνουμε αυτή την κουβέντα με αυτόν που θα μιλήσει. Να δούμε αν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό. 12.30. Welcome people. Ποιο θέλει να πει στον κόσμο, γεια σας, καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι στο registration, δεν προλαβαίνω. Το welcome είναι. Με δέχτηκαν στην Αμερική για να κάνω ένα MBA. Οπότε πήγα Αμερική, έκατσα εκεί πέρα, έκανα το πτυχίο μου. Δούλεψα στο MIT για λίγο καιρό και μετά, εφόσον τελείωσε η βίζα, ήρθα Λονδίνο για να βρω δουλειά. Ήταν η εποχή που είχε αρχίσει η κρίση στην Ελλάδα. Και μου λέγανε όλοι μην γυρίσεις πίσω γιατί είναι δύσκολο να βρεις δουλειά. Όχι, παιδιά μου, σας παρακαλώ. Όλοι κοιμάζονται. Παιδιά μου, όχι, αλήθεια, μην μου το κάνετε. Όχι, εγώ έφυγα από την Ελλάδα γιατί δεν μου άρεσε η νοοτροπία. Έφυγα πριν την κρίση. Δεν σκέφτηκα ότι φεύγω επειδή δεν μπορώ να βρω μια δουλειά. Έφυγα επειδή θεώρησα ότι δεν μπορώ να δουλεύω μαζί με Έλληνες. Δεν μου τέριαζε το στυλ που δουλεύανε. Και τελικά έφτασα στην Αγγλία να δουλεύω με Έλληνες για να βοηθήσουμε την Ελλάδα. Αξιακά και εμένα με ταρακούνησε, γιατί σκέφτηκα ότι τελικά έχει να κάνει με τους ανθρώπους. Δεν έχει να κάνει από πού είσαι ή οτιδήποτε. Και έχουμε ένα ανθρώπινο κεφάλαιο πολύ σημαντικό στην Ελλάδα και νομίζω ότι αυτή είναι η έξοδος από την κρίση. Αυτό είναι η έξοδος από την κρίση και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε και νομίζω ότι το Reload το κάνει. Οπότε βάλει και 10 λεπτά πριν από αυτό να κάνουν selection, έτσι. Στο vote. Ναι. Presentation and selection. Το επίκεντρό μας είναι η νεανική επιχειρηματικότητα των Ελλήνων ή των ανθρώπων που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα με την Ελλάδα, οι οποίοι ζουν εκτός Ελλάδας. Και ναι, ο στόχος μας είναι να τονώσουμε αυτή την υγιή επιχειρηματικότητα, η οποία θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στους ιδιώτες, αν θέλεις, οι οποίοι θα προωθηθούν οι ίδιοι, αλλά θα έχει επιπτώσεις, και αυτό μας νοιάζει ιδιαίτερα, στην Ελλάδα. Δηλαδή θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις με τη μορφή θέσεων εργασίας τελικά στην Ελλάδα. Ακόμα και αν οι επιχειρήσεις ξεκινήσουν εκτός Ελλάδας. Όνομα, κάτι στο οποίο είστε καλός και μπορείτε να μοιραστείτε με τους άλλους και κάτι το οποίο θα θέλατε να μάθετε. Το Reload Greece είναι αυτό που λέμε το hub νεανικής επιχειρηματικότητας για Έλληνες στο Λονδίνο. Στο πρώτο event ήρθαν γύρω στα 200 άτομα και είχαμε άλλα 150 άτομα waiting list. Ουσιαστικά είχαμε πουλήσει δύο φορές το conference που κάναμε. Το βρήκα πάρα πολύ αισιόδοξο το να προσπαθείς να πείσεις ανθρώπους ότι το να γυρίσεις πίσω στη χώρα σου η οποία μαστίζεται από κρίση δεν είναι κακό και ότι ίσα ίσα μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Let's make a small game and I would like everyone to grab the post-it note that you have on your back of the chairs. So, all the right-handed people, please write your name with the left hand. And all the left-handed people, please write your name with the right. I would like now to introduce yourself to the person exactly behind you with the post-it note. So, the first row to the second row, the third row to the fourth row, the fifth to the sixth. Έφυγα από την Ελλάδα πάρα πολύ συνειδητοποιημένα, θεωρώντας ότι ήθελα να προχωρήσω στο εξωτερικό, να κάνω κάτι άλλο, να δημιουργήσω ενδεχομένως. Στην Ελλάδα είμαι δικηγόρος, δούλευα πάρα πολλές ώρες, έβγαζα πάρα πολύ λίγα χρήματα, υπήρχε πολλή δουλειά, ο κόσμος δεν μπορούσε να πληρώνει. Και το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Το πρόβλημα ήταν ότι ένιωθα ότι δεν υπήρχε ελπίδα, δεν υπήρχε μέλλον. Δεν ήξερα πώς θα είναι η ζωή μου σε 3-4-5 χρόνια. Give a small meaning of change, what change is. And that's what we're all here. We're here to make change, to make it happen. And I couldn't think of a better person than to explain you how we will do it than our general manager. Please welcome Marcos. Οι άνθρωποι στο εξωτερικό ψάχνουν να βρουν τρόπους να συνδεθούν με την Ελλάδα. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν είναι πάντα διατεθειμένος να γυρίσει. Αλλά υπάρχουν άλλες λύσεις με τις οποίες μπορούμε εμείς σαν ομάδα Reload και οι Reloaders, ο κόσμος μας, να βοηθήσει να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Οπότε ο λόγος που ασχολούμαι είναι αυτό, ότι πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε έχει αξία και ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. We created the Hub of Greek Entrepreneurship in London
which is basically we educate reloaders about entrepreneurship. We help them create some entrepreneurial mindset and support them in bringing them closer to realization. Η Ελλάδα, όπως και κάθε άλλη χώρα, έχει καλές επιχειρήσεις και κακές επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν κρατικοδίαιτες και όταν είσαι κρατικοδίαιτος χαλαρώνεις λίγο, οπότε δεν σκέφτεσαι πολύ βαθιά στρατηγική, δεν σκέφτεσαι για εξαγωγικές δραστηριότητες και όλα αυτά φυσικά επιβαρύνουν την ανάπτυξη. Αλλά μέσα σε αυτό το περιβάλλον υπάρχουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες έχουν σαφή εξαγωγική δραστηριότητα, είναι ανταγωνιστικές και αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στην κρίση είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες ξεχωρίζουν. Δεν είναι κατά ανάγκη ονόματα που τα γνωρίζουμε στην Ελλάδα, είναι ονόματα που τα γνωρίζουμε περισσότερο εκτός Ελλάδας, αλλά σίγουρα υπάρχουν αυτού του είδους επιχειρήσεις. Δεν θα σε βοηθήσει το να δεις πώς στείνεται κάτι στο εξωτερικό. Ίσως σου δώσει 5 πράγματα σαν ιδέες. Νομίζω θα σου δώσει το θάρρος να κάνεις το έξτρα βήμα, θα σου βάλει το μικρόβιο για να προσπαθήσεις αυτό που είχες στο μυαλό σου. Δεν θες να επηρεάσεις 100 άτομα, δεν θες να επηρεάσεις 200, θες να επηρεάσεις αυτούς τους δύο που του χρόνου ή του παραχρόνου θα μιλάνε στο Reload για το δικό τους ταξίδι, για τη δικιά τους προσπάθεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια εδώ, ακούγοντας κάποιον να λέει τη δικιά του ιστορία. Είναι ωραίο να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για τη χώρα μας. Ίσως διασκεδάζουμε και τις τύψεις μας με έναν τρόπο, ότι κάτι κάνουμε, γιατί ουσιαστικά είμαστε το ανθρώπινο δυναμικό που έφυγε και δεν βοηθάει τελικά. Και ίσως είναι και ένας τρόπος να διασκεδάζουμε τις τύψεις μας. Απλά θέλω να πιστεύω ότι κάνουμε και κάτι τελικά. Ότι όντως βοηθάμε και θα βοηθήσουμε και ότι μπορούμε πραγματικά να βοηθήσουμε ανθρώπους με ιδέες να μπορέσουν να τις μεταλαμπαδέψουν και να τις εφαρμόσουν εκεί.